17η τακτική ειδική συνεδρία στο δημοτικό κατάστημα. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αλμυρού. Θα διαβάσω εντάξει, νομίζω έχει μπροστά σας το πρόγραμμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Νέα έργα Δήμου Αλμυρού, αναδημοτική νότα. Δημοτική νότα Αλμυρού. Οδοπία. Κύπρος έργο. Διανοίξει οδόν. 25.000 ευρώ. Δίπλα, αν βλέπετε, έχει και από πού θα είναι. Ένα λεπτό, 40, 2015, τομεακά έσπα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, αντικατάσταση μάτων αγωγού των οικισμών έχουν και 6.000 ευρώ. Επισκευή εσωτερική ισορροπία Αλμυρού 12.000 ευρώ. Βελτίωση πατότητα εγωτικών όμων Δήμου Αλμυρού 15.000 ευρώ. Τριακά παροδομικά. Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή χώρων υγιεινή και την υπροπαλήγηση 5.000 ευρώ. Κατασκευή χώρων υγιεινή και την υπροπαλήγηση 3.000 ευρώ. Επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων δημοτικών ενωτήτων Αλμυρού Σούρνου Πλεδιού 60.000 ευρώ. Περιφράξη δημοτικών ακινήτων Δημοτική Νότα Αλμυρού 7.200. Κατασκευή αποθηκών ειδικών Δήμου Αλμυρού 32.800. Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή στεγαμένων χώρων λαϊκής αγοράς 8.000 ευρώ. Κατασκευή στεγαμένων χώρων λαϊκής αγοράς 30.000 ευρώ. Αναπλάση περιβάλλον. Επισκευή συντήρησης παιδικών χαρών Αλμυρού 60.000 ευρώ. Διαμόρφωση συντήρησης εγκαταστάσεων παραλίων Δήμου Αλμυρού 10.000 ευρώ. Δημοτική νότα Σούρνης. Κατασκευή τύπου αντιστήριξη στην Πρίνινα 8.000 ευρώ. Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων Σούρνης 3.000 ευρώ. Επισκευή συντήρησης χώρων παιδικών χαρών Σούρνης 10.000 ευρώ. Επισκευή πεζοδρόμου παραλιακού μετόπου Αμαδιακόλιος 6.000 ευρώ. Δημοτική ενότητα Τελεού. Διαμόρφωση διαβάσεων στη Δημοτική Τελεού Αγίου Δημητρίου, τοπική κοινότητα Κυλίου 5.000 ευρώ. Κτηριακά προοδομικά. Επανακαθαρισμός γραμμής Αιγιαλού και Παναγίας Αγγελίου και Αγίου Δημητρίου 3.650 ευρώ. Επισκευή συντήρηση χώρων παιδικών χαρών Τελεού 10.000 ευρώ. Αποτυπώσεις κοινοχρήσης των χώρων οικισμού Τελεού 13.000 ευρώ. Τοπική ενότητα Νάβας. Οδοπία. Αποκατάσταση βατός αγροτικών νόμων 10.000 ευρώ. Επισκευή ιστορική σκορπία ανάδρα 10.000 ευρώ. Τριακά παραδομικά. Στεγανοποίηση οροφή δημοτικού σχολείου ανάδρα 20.000 ευρώ. Αναπλάση περιβάλλον. Επισκευή συντήρηση χώρων παιδικών χαρών ανάδρα 8.000 ευρώ. Συνεχίζουμε με τον τίτλο Προμήθειες, το έργο Προμήθειες. Προμήθεια κάθων αφορημάτων για το 2015 25.000 ευρώ. Προμήθεια λοιπόν σήμανσης, κατακόρυφης και οριζοντίας 11.389. Συνεχιζόμενα έργα του Δημοτικού Δημοτική Νότα. Δημοτική Νότα Αλμυρού. Μελέτη οροθέτησης ρεμάτων τοπικής κοινότητας κοφών 4.500. Κυριακά προοδομικά. Πολυδομική μελέτη δέλτα δέλτα κοφών 23.745. Πολυδομική μελέτη δέλτα δέλτα κοκοτών 8.910. Εκπόνηση πράξης αναλογικού κουλουριώτητα Κύπρου Πλατεών 1845. Μελέτη ανάπτυξη και του Αλμυρού 3456. Βιοκρομαστική αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών 2.310.778 ευρώ. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποέργων και κουλουριωτικής αλλαγής 34.000 ευρώ. Προμήθεια και τοποθέτηση μετρητικού εξοπλισμού υποέργων και αυτών της πλατείας 9.000 ευρώ για πόσο. Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης του προγράμματος 24.590. Διαμόρφωση γηπέδου προσκύου περιβάλλοντος χώρου αυτού 12.400. Αυτά είναι συνεχιζόμενα έργα. Δημοτικό Τμήνωτο Αντασούρτης. Πρόεδρε, επειδή ξέρω μια σελίδα, τη δεύτερη σελίδα. Μια σελίδα, δεν είναι σπουδαίο να κάνει την πράγμα. Έχει πιο σωστά. 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 Έχει πιο σωστά.
533 ευρώ. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, καφές για να σκεφτείς το έργο. Δίκαια αποκέντρωση, 5.000 ευρώ. Επισκεπτείες, κοινωνικές τοπίες και διαμόρφωση δημοσίου των χώρων, τελειώσεις, 103.000 ευρώ. Δημοτική νότα της Ελλήνου. Αυτά είναι συνεχιζόμενα έργα. Δίκαια αποκέντρωση, επισκεπτεία σχημάτων, 10.000 ευρώ. Αγορά υποπέδου του Αχίτου, 20.700 ευρώ. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατάσταση και εργασία λιμάνων στον πληθυσμό. Γάβιανη, 3.000 ευρώ. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατάσταση και εργασία λιμάνων στον πληθυσμό. Άγιο Θεοδόρη, 3.300 ευρώ. Κυριακά φορολογικά, συνεχίζουμε από την πίσω σελίδα. Έκθεση οικονομική αδεία του έργου κατασκευή δοκουμίου 8.000 ευρώ. Μελέτη σχουά ανάδραση 42.000 ευρώ. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου τηλεθέρμανση κυβού 17.220. Μελέτη του έργου τηλεθέρμανση κυβού ανάδραση 28.000 ευρώ. Περιβαλλοντική μελέτη του έργου βελτίωση απαντώσεων του νόμου παράκαμψη κοινότητα ανάδραση 249 ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα έργα. Τα έργα του ΕΣΠΑ, όπως είναι η πλατεία, τα ζερέλια και αν σώσουν την κλώδη της Σούρμης, συμπεριλαμβάνουν σε μια αναμόρφωση στον ευρωπαϊκό χρόνο του 2015. Καθώς περιλαμβάνουν μέσα τις άντρες που είναι 3.000 ευρώ, τα ταχυδιακά έσοδα τα οποία είναι στις 5.000 ευρώ, καρτικά έσοδα δεν υπάρχουν για να τα καταχωρήσουν μέσα και η σάντα στις 68.780. Αυτά είναι που συμπεριλαμβάνει σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό μέσα με υπάρχοντες τιμές και ρεαλιστικό στο οποίο είναι εφαρμόσιμο. Ο κύριος Βασιλιάδης, μία ερώτηση κανέναν μόνο όσον αφορά και μετά το πρωτοβουλίο. Όσον αφορά τη ΣΑΤΑ, έχουμε κάνει μια έγγραφη που λέει ότι είναι 300.000 ευρώ. Όχι, έχει κάποια έγγραφο. Σωστό και δεν καταπολύτει μέσα. Τι. Και πάρουν 300.000 ευρώ. Αν έχω πληροφόρηση, εντάξει, μετά. Γιατί το ξέρω αυτό το πρόγραμμα, σκριβεί όλα 300.000. Πόσο είναι η ΣΑΤΑ για το τεχνικό πρόγραμμα. Έχουμε κάποιο έγγραφο, τι ήταν αυτό, έγγραφο. Πέρα, πέρα, πέρα. Πόσο θα πέρασε, πόσο θα πέρασε. Πώς θα κάνει, πώς θα πέρασε. Ναι, μερικές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση μπορεί να γίνει ενημέρωση για την πορεία των τριών έργων του ΕΣΠΑ. Η κλιματική ανάπτυξη της ΕΡΕΝΑ και των ελληνικών Σούρμες. Πού βρισκόμαστε και τι προβλήματα συναντάμε, είναι η πρώτη. Η δεύτερη είναι, αν η μελέτη στα ΕΡΕΝΑ προβλέπει την κατασκευή του και του δρόμου. Του. Του δρόμου. Με την ΕΡΕΝΑ. Αν δεν το προβλέπει, αν έχουμε προβλέψει εμείς κάτι. Και η τρίτη ερώτηση αφορά, αν έχετε στοιχεία να μας δώσετε για την πορεία του ύψους τη ΣΑΤΑ την τελευταία πενταετία. Μπορώ να πω στον παρελθόν. Αυτό να βλέπει ο την πορεία. Ναι, μια στιγμή λίγο. Την πορεία του ύψου. Ναι, ναι, ναι. Θα απαντήσετε για την πορεία του έργου. Όχι, μπορώ να απαντήσω. Να το απαντήσω. Θέλω να πω εγώ το θέμα που αφορά το θέμα της Σούρμης. Εκεί έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Και έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Το θέμα της Σούρμης είναι κατά 90% προχωρούσε και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να το σώσουμε για πέντε. Έπρεπε από το Μάρτιο μήνα να είχαν στείλει τα συμβόλαια ενός υποπέδου που είναι το αντιοστάσιο μεταξύ Σούρμης και αλληλών στην περιοχή του Σκεφάλωσης. Αυτό προσπαθούμε. Θα είχαμε στείλει, θα είχαμε φτάσει αν δεν πήγαινε μια λάθος υπόψη, την οποία σας έκανε μια ενημέρωση, κύριε Τενή, που το γνωρίζει. Όσον αφορά το θέμα και τις αποφάσεις που πάρθηκε για το οικόπεδο.
Πιστεύω ότι κάνουν προσπάθειες αυτή τη στιγμή και ήδη βρίσκουμε σε κάποιες επαφές που μπορώ να πω ότι έχω πολλές πιθανότητες να προσώσουν το έργο και να ενταχθεί τώρα και να προχωρήσει. Δηλαδή το μόνο που απομένει αυτή τη στιγμή είναι τα συμβόλαια του υποβέτου. Και αν θέλουμε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες να βοηθήσουν για να ξεκινήσει το έργο και η κατάσταση του εργολάβου. Όσον αφορά για το θράμα, το θέμα του ασφάλτου που μιλάμε για τα ζερέλια, δεν είναι μόνο το θέμα του ασφάλτου, είναι και μια ενδιαφέρον που χρειάζεται στην εξωτερική μέσα. Και πολύ μεγάλο αυτό πέρα για να υπάρχει μια ασφαλή διεύθυνση όλων που θα επισκεφτούν αυτό το κτίριο. Πιστεύω ότι αυτά τα μέσα στα χρήματα τα οποία είναι τη έκδοση αυτή μπορεί να δημιουργηθεί και το συζητήσαμε και αυτό την ημέρα τη επισκέπτωση του κυρίου Περιφερειάρχη να γίνει μια μελέτη στην οποία να υπάρξει μια πρόσθετη δαπάνη για αυτό το έργο που είναι και μιλάμε και στην συνέχεια και τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία δεν θα προηγηθούν. Και να γίνει τόσο και η ασφαλτόστρωση μέχρι εκεί απάνω καθώ επίση και τη γέφυρα. Και το τρίτο που είπατε ποιο είναι. Πώς πάει το θέμα στην πώς πάει το θέμα γενικά η πορεία που δεν είμαστε ποια στιγμή. Σήμερα συζητήσαμε κάποια πράγματα, κάναμε μια σύσκεψη στην οποία υπάρχουν εκατέρωθεν των πλευρών και τη τεχνική υπηρεσία και του εργολάβου πλάτη. Υπάρχει μια μελέτη η οποία είναι θεωρητική εφαρμόσιμη από την πλευρά του εργολάβου στέκει όλα αυτά. Θα υπάρξει ένα χαρτί μέσα και λέω ότι στο τάδε το σημείο δεν είχατε προβλέψει πώς θα περάσει η ίδρυψη. Στο τάδε το σημείο δεν έχετε προβλέψει πώς θα πετύσουν αυτή τη στιγμή τα φρεάτια, γιατί από κάτω υπάρχει ο αγωγός ίδρυψης. Στο τάδε σημείο δεν προβλέψει με τα καλώδια της ΔΕΗ, δεν προβλέψει την Κίνα. Και αυτά είναι σοβαρότερα προβλήματα που έχουν την καθυστέρηση. Δηλαδή, εκατέρωθεν το πλευρό υπάρχουν δικαιολογίες για αυτό το έργο. Σημασία έχει ότι σήμερα κάνουμε μια σύσκεψη και κράτησε καμιά ώρα, μια μισή ώρα με τον εργολάβο. Ζητήσαμε να υπάρχει επιτυπωποίηση, ήταν μια παρατήρηση την οποία έγινε και από τον Περιφερειακό των Αγοραστών, καθώς επίσης και από τους παρατηρητές του ΚΑΠΕ. Ότι δεν υπάρχει σήμερα απορρόφηση χρημάτων για αυτά τα έργα. Και κάποια στιγμή ζήτησαν και ευθύνες γιατί. Πιστεύω σήμερα, γιατί είναι η δεύτερη συγκέντρωση που γίνεται και η σύσκεψη με σχετικά με τον Ελλάδα, τουλάχιστον να υπάρχει μια επιτυπωποίηση. Και αυτό που μας ενισχύει περισσότερο είναι περισσότερο ο δρόμος αυτός που είναι εδώ στο. Πώς λέγεται, τον Πεμπιδόνο, είναι. Το σπίτι που είναι ναι. Εκεί πρέπει να σκεφτεί κάπου στα 3 μέτρα και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι έχουν πάρει μια βροχή εκεί μέσα. Θα κάνουν και εξάμεινο να βλέπουμε το έργο εκεί μέσα και να μπορούμε. Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο θα συνεχίσει, θα το ξεκινήσουμε κοιτώντας και τον καιρό να μην είναι οι βροχές και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και σε ένα δεκαήμερο μέσα να το πληρωθεί. Το έχουν σημαντική σημασία η παρέμβαση. Πιστεύω ότι έχω απαντήσει. Εγώ είπα κάτι και μας το είπα ότι όλα είναι εντάξει. Τώρα πρέπει να δω ότι στην αρχή τροποποίησε όλα και όλα. Μην κάνετε. Εγώ είμαι ο ψαχρός που δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την πορεία του. Ποιος σας είπε τέτοιο πράγμα. Εγώ είμαι ο τελευταίος που είπα ότι όλα πάνε καλά. Όχι, σήμερα είμαι έτοιμος να κάνω όχληση προς τον εργολάβο. Το οποίο είναι ένα μέτρο πίεσης. Αναφέρθηκα προηγουμένως και με ειλικρίνες απέναντι σας. Υπάρχουν εκατέρωθεν δικαιολογίες και ευθύνες. Εκατέρωθεν και της τεχνικής υπηρεσίας και του εργολάβου. Σημασία ότι αυτά τα πράγματα, κύριε Χατζηγιάκου, και σημασία έχει ότι μεταξύ και του εργολάβου και του τεχνικής υπηρεσίας να αφήσουμε τις ευθύνες που υπάρχουν και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτή τη διαβεβαίωση έδωσε. Σήμερα ένας εργολάβος ο οποίος εγκαθίζεται μέσα μπορεί να προβλάβει προβλήσει κάποιες ενέργειες. Ξεκινάς από την όχληση και αν φτάσεις στο σημείο, στο έσχατο σημείο της έκπτωσης, ήδη έχεις χάσει το έργο. Υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες σήμερα που είναι σοβαρότες και προβλήματα. Ο κ. Καλάστα. Ναι, ακριβώς για αυτό το έργο. Επειδή είχαν γίνει κάποιες επισημάνσεις και είπαμε ότι δεν έχουν περάσει κάποιο έργο υπομονής, είπατε ότι αυτά δεν μπορεί να γίνουν. Προχθές εκεί μπροστά στην αστυνομία. Να σεβαστούν τουλάχιστον τον κάθε παιδί που υπάρχει μέσα. Είναι πολλά τα θέματα. Προχθές εκεί μπροστά στην αστυνομία είδα ότι σκάψαμε και να περάσει το αποχαιρετιστικό αυτό που είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη, ένα υποέργο. Πώς γίνονται τάχιστα όλες αυτές οι μελέτες, δηλαδή πώς ξαφνικά εμφανίστηκαν να γίνονται αυτές οι μελέτες, όταν δεν προβλέπονταν μέσα στην αρχική μελέτη, η οποία αρχική μελέτη προφανώς είχε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο προσέγγιση, άρα πρέπει να αναζητηθούν σοβαρότατες ευθύνες. Και πόσα ακόμη υποέργα περιμένουμε πάνω σε αυτή τη μελέτη και πού ανατίθεται τελικά. Είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση, το συγκεκριμένο έργο. Τελειωμό δεν έχει και δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Πότε ξαφνικά έγινε η μελέτη εν μία νυχτή και προχωρήσαμε. Ποιος την έκανε,
Ποιος την ανέλαβε και τι έγινε. Και πώς προβλέπετε να προχωρήσει έτσι το έργο. Λοιπόν, να κάνω μια διαδικαστική παρέμβαση. Δεν μιλάμε σήμερα για την ουσία του έργου. Όχι. Είναι λάθος και η παρεμβάση και η ερώτηση του κύριου Μάρκου και του κύριου. Μιλάμε για τα έργα. Αν θέλετε να φέρω ειδικό θέμα για πλέον του πατήρα, δεν θέλω. Επισήμασα τα καταλαβαίνω τι συζητάμε. Αν ξεκινάμε από ένα θέμα που λέμε 45-50 τεχνικά έργα και μπαίνουμε σε ένα έργο του παραλίου. Είστε εκτός θέματος. Δεν θα ξαναφήσω να μιλάτε εκτός θέματος. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι έγκριση του υπουργού προγράμματος. Έχει να πείτε κάποια έργα, αλλά δεν είναι θέμα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν είναι θέμα ουσίας και συζήτηση. Λοιπόν, αν θέλετε, παιδιά, ακούστε. Εδώ πέρα έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Εγώ, ό,τι λέω, ό,τι έχω πει, θα το πω. Εάν θέλετε να φέρω ειδικό θέμα, θα φέρω ειδικό θέμα. Δεν θα αφήσω όμως, όταν λέτε θέμα τεχνικό πρόγραμμα έκθεση, να μπαίνουμε και να συζητάμε ένα θέμα ειδικά. Είναι εκτός θέματος. Δεν μπαίνουμε στην ουσία του έργου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε. Κακώς αναφέρθηκε. Επειδή γίναν δύο ερωτήσεις, οι οποίες είναι εκτός θέματος. Μία, πόσο είναι ανέβουμε πέρα για τη ΣΑΤΑ και η άλλη, πόσο ΣΑΤΑ παίρναμε στα 15 χρόνια. Και αυτές που ήταν εκτός θέματος δεν αναφερθήκανε. Εντάξει, λέμε. Λοιπόν, άμα μπορείτε την δικιά μου ερώτηση, εγώ μπορώ να απαντήσω την ερώτηση γιατί είμαστε 5 χρόνια. Δεν απαντάτε λοιπόν. Αλλά είναι δικιά μου ερώτηση. Λοιπόν, πάμε για το τεχνικό πρόγραμμα. Το τοποθετήσει ο κ. Κατσικυριάκο. Έκανε την ερώτηση, δεν απάντησε. Αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω. Δεν έγινε μια απάντηση. Πού έλεγε. Αν δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί μπορεί να είναι σαν να γιατί δεν απαντήσει. Ποιο θα απαντήσει για τη ΣΑΤΑ. Κ. Τα χρήματα που παίρνουμε από τη ΣΑΚΑ είναι 29.255 εκατομμύρια. Κάποιοι έκανε το πίσω μου, δεν έδωσαν όπως δεν είχαν εκεί πέρυσι. Είναι 352.000. Αν το κάνουμε επί 12 και 350.000, το ίδιο ίσχυε και για πέρυσι και για πρόπερση. Τώρα θα τελεπτοδοτούμε δύο χρόνια που δείτε κάποιο πώ θα πάρουμε τα χρόνια. Αν μπορεί να κατέβω κάτω 10 λεπτά, να βρω πόσο πήραμε το 12, το 11 και το 10. Μπορώ να σα πω ότι το 10 τελευταία δουλειά του Καπιταλιστριακού Δήμου ήταν ήδη στου 880.000 ευρώ ο πρόεδρο Σταμυρού. Και συνολικά όλοι οι τέσσερις δήμοι είναι κάπου στο 1.580. Και έφτασε τώρα το 1.580, έφτασε 350.000 ευρώ. Πριν και είχαμε πάρει 688.000 ευρώ. Μην κάνετε διαδοχή. Και κάλυψη και. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Το κοντράκι αυτό είναι αυτό. Ωραία. Να φανεί ότι είναι πολύ χαμηλά πλέον τη άποψη. Τοποθετήσετε κάποιο χώρο με το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό εσύ είσαι αυτό. Λοιπόν, τοποθετήσεις για το πρόγραμμα. Ο κ. Καρτοκυριάκος. Δεν θα πω πολλά πράγματα και θα αφήσω τον προπολογισμό που είναι σωματικά με το πρόγραμμα για να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό πλαίσιο ότι έφυγε εδώ το 380.000. Φαίνεται ότι είναι ρυθμένα από εδώ και από εκεί, χωρίς ελαφρύνσεις και χωρίς διακατεύθυνση και κυρίως το ξεκίνημα της επόμενης πενταετίας της καινούργιας χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ελαφρύνσεις και μια κατεύθυνση που θα πού πάμε, για να μπορέσουμε γρήγορα να ετοιμάσουμε και να είμαστε έτοιμοι για το αύριο. Έχει διαγυριστεί σε μικροεργάκια. Χωρίς να φέρετε οποιαδήποτε πρόταση, έστω και συμβολικά, πώς θα στήσουμε το Δήμο για την επόμενη δεκαετία και την δημοτική αρχή. Άρα δεν έχει σχέση με την κατεύθυνση και όσον αφορά τα συγκεκριμένα έργα της ΣΑΤΑ, που είναι μόνο από τη ΣΑΤΑ, γιατί δεν έχει συμβολικά καθόλου βήματα του Δήμου, κανένα με κατεμένα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και κάποιοι, δεν το ψηφίσουμε γιατί δεν τα συνεχιζόμενα. Το πραγμάτι είναι έργα τα οποία υλοποιούνται. Αν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, δεν τα λέγαμε όχι. Ο κ. Ζαμίσου, υποθέτηση. Τώρα είναι το τεχνικό πρόγραμμα
στην αρχή, ίσως πάνω και λίγο άδικος. Δείχνει όμως το στίγμα σας και το σχέδιό σας. Δείχνει ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες. Εάν μπούμε στη λογική να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μου έχουμε κάποια ερωτήματα στο μυαλό μας. Ποιο πρέπει να είναι το όραμά μας για την περιοχή του Αρμυρού, πώς βλέπουμε τον Αρμυρό και την περιοχή του τα επόμενα χρόνια, ποια είναι τα άμεσα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ποια είναι η προοπτική ανάπτυξη που θέλουμε να δώσουμε. Αν τα βάλουμε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα και τα διορίσουμε μια ενιαία ορθότητα, θα πρέπει να κρίνουμε μέσα από αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Εγώ θα σας τα πω απλά. Για να μην γίνω σύντομος όπως την άλλη φορά που μου κατηγόρησε ο πρόεδρος που δεν μίλησα πολύ. Με λίγα παραδείγματα. Ξεκινάω και λέω τίτλος. Κόφρες. Μηδέν κονδύλια. Ούτε αναφορά. Εμείς είχαμε κόφρες. Δημοτικό τουριστικό περίπτερο. Άμεση μελέτη. Είναι δύσκολο. Πόσα κονδύλια είναι. Εδώ έχουμε μέσα υποδομική αδεία γεωργονίου σε έναν άλλο. Δεν ξέρω πόσο το κομμάτι κι εμείς ανεπιβιώσουμε, βέβαια το έχουμε στη συνέχεια, ας πληρώσω μια. Δεύτερο, κουρί. Μηδέν κομμάτι. Ούτε αναφορά. Το ότι είναι απαραίτητη η συντήρηση του δάσους, των περιφράξεων των υποδομών, δεν χρειάζεται πιστεύω να επιταθώ, είναι κατανοητό σε όλους. Τρίτος τίτλος, παραλίες. Τεράστιο παραλιακό θαλάσσιο μέτρο. Μόνο 10.000. Να μην είμαι άδικος, έχετε βάλει και 6.000 για το πεζοδρόμιο στη Μαριά. 16. Αμφιβάλλω αυτά είναι μόνο για παρεμβάσεις στην παραλία του Αρμυρού. Γιατί εδώ μπορούμε να πούμε πολλά. Για αξιοποίηση κοπέλος στο Αχίλιο, για δημοτικό κάτοικο στην παραλία της Ευξηνόπολης στον Αργιάννη, για δημοτικό περίπτερο στην παραλία του Αρμυρού. Χώρους εναπόθεσης βαρέων απορριμμάτων σε κάθε δημοτική ενότητα. Είναι απαραίτητο. Τι λέτε. Πυρκαγιά έκανε την άλλη φορά. Σε αφαίρετο το σκουπιδό. Καμιά άλλη. Αγροτική οδοποιία. Η περιοχή μας χρειάζεται ένα γιγάντιο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας. Το ξέρουμε όλοι. Να δούμε το δικό σας τεχνικό πρόγραμμα. Νομίζω να μορφώσατε πριν είχατε 10, τώρα κάνετε 15.000 στον Αρμυρό και 10 στην Ελλάδα. Και τα μηχανήματα του Δήμου θα μου πείτε. Βέβαια, όταν θα μου απαντήσετε αυτό, να ξέρετε ότι λείπει και χειριστής από τα μηχανήματα του Δήμου. Δεν φτάνουν ούτε αυτά. Εμείς είχαμε πρόταση για δημιουργείο δημοτικού ή δημοτικών λατρονιών, τα οποία θα αποτελούσαν τη βάση για την αγροστική αντιμετώπιση του προβλήματος και θα δημιουργούσαν και θέσεις εργασίας. Αυτά είναι λίγα παραδείγματα που δείχνουν ότι η περιοχή με ένα άλλο τεχνικό πρόγραμμα μπορούσε να πάρει. Βλέπω καπαλούδι δηλαδή. Πάμε στο τρίτο. Το τρίτο είναι η απασπασματικότητα και προχειρότητα ακόμη και σε αυτά που αναφέρω. Πάρτε για παράδειγμα. Έχετε 73.000 για μελέτη και δημιουργία του αλλοτών στον χώρο Ευρωπαϊκής και για μελέτη και δημιουργία στεγασμένης λαϊκής αγοράς. Μαζί, αν τα προσθέσετε, είναι 73.000. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι οι τουαλέτες είναι απαραίτητες. Ούτε αμφιβάλλω ότι μια στεγασμένη λαϊκή θα μας δώσει άλλη εικόνα. Όμως αυτό έχει ανάγκη η περιοχή μας. Μήπως η περιοχή μας έχει ανάγκη και είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μια μελέτη αναμόρφωσης του χώρου της Εμποροπανηγύρης ως προς δύο κύριους άξονες, ένα ως προς την οριοθέτησή του για να συνδέεται με τον εμπορικό ιστό της πόλης και δεύτερος προς το περιεχόμενο για να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της περιοχής σε αναπτυξιακή κατεύθυνση, όπως είναι αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα προβολή, αγροτικά και κτηνοτροφικά εκφόδια για χαμηλό κόστος, τουριστική, πολιτισμική, αρχαιολογική ανάδειξη περιοχής, στήριξη τόπιας αγοράς. Προφανώς, αν είχε ένα τέτοιο σχέδιο, οι τουαλέτες και ο στεγασμένος χώρος θα ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο. Ταυτόχρονα, όταν έχει αυτό το σχέδιο και μιλάς για στεγασμένους χώρους, πρέπει να πάρεις υπόψη να μπορείς να διαμορφώσεις τους χώρους ότι αύριο να οργανώσεις έκθεση αγροτικών προϊόντων και φοβίων, να εκμεταλλευτείς τη γεωγραφική θέση και να φέρεις κόσμο στον Αρμυρό. Δύο σημεία στην Ελλάδα κάνουν και αυτό. Ο Αρμυρός και η Λάρισα. Δεύτερον, να μπορούμε να οργανώσουμε αγορά τοπικών προϊόντων και
χωρίς μεσάζοντες, για να χαμηλώσουμε το κόστος στην κρίση για τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να βιωθούν οι παραγωγοί. Με ένα τέτοιο λοιπόν σχέδιο και ένα τέτοιο μοντέλο μπορείς να φέρεις προστιθέμενη αξία στην περιοχή και να έχεις ελπίδες ότι κάτι θα άλλαξεις άλλο. Να με συμπαθάτε, αλλά οι στεγασμένοι λαϊκοί και ο τρόπος που τα πέφτουν δεν είναι αποσπασματικά. Πιθανόν θα αποκρινέσω εγώ βετρίνας, που αν δεν πάρετε υπόψη και αυτά το τονίσαμε, τελικά μπορεί να μην μου πει και σε καλό, να χάσουμε και το χώρο. Τέταρτο, για να μην είμαι άδικος, θέλω να αναφερθούμε και στην υποχρηματοδότηση του Δήμου όσον αφορά τα έργα της καθημερινότητας, αλλά και τα θέματα της αναπτυξιακής προοπτικής περιοχής. Νομίζω οι απαντήσεις μας δώσαν για το ύψος της ΣΑΤΑ, το 1,5 εκατομμύριο το 2010, οι 700.000 του 2011 και 351 σήμερα, είναι καθαρά. Βέβαια, η συγκεκριμένη κυβέρνηση το πέφτει στα χείλη. Το θέμα είναι όμως, εμείς πώς βλέπουμε και πού θέλουμε να πάρουμε την περιοχή. Προφανώς θα καταλαβαίνετε από αυτά που είπα ότι καταψηφίζουμε το τεχνικό τρόπο που φέρετε, γιατί στερεί την προοπτική σχεδίου, πιστεύω δεν έχει τη σχέδιο για την περιοχή, και απλά αποσπασματικά διαχειρίζεστε τη μιζέρια και τη φτωχή που έχουν οδηγήσει οι συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω ένα μικρόφωνο ακόμη. Γιατί δεν έχω μικρόφωνο. Κύριε Τσανή, παρόλο που είναι σοβαρό το θέμα, θα σας επιθυμίσω, κάνετε 10 λεφτά. Ευτυχή πολύ. Μου ακούστε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας αφαιρέσω το λόγο. Υπάρχουν άνθρωποι όμως, επειδή ζούμε σε μια κλειστή κοινωνία, σας το λέω φιλικά, που με βρίσκω στην κοινή, στην πλατεία και μου λένε ότι υπερβάλλονται. Σας το λέω φιλικά. Ο δε νόμος λέει 5 λεφτά. Κανονίστε το πώς θα. Αν κάτι φορά κατηγορούσατε την αντιπολίτευση ότι δεν έχει προτάσεις, τώρα σας έκανα 10 προτάσεις και. Το θέμα έλυσε, το ρόλο τον έχει ο κύριος Βράχος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, έχουμε μπροστά μας ένα τεχνικό πρόγραμμα που το βλέπουμε όλοι. Εάν δεν ήρθαν τα δύο μεγάλα έργα, δεν θα ήθελα να το συζητήσουν. Είναι τόσο φτωχό που έστω και αυτό το μικρό, το φτωχό πρόγραμμα δεν είναι κατανοημένο σωστά. Και θα έρθω σε ένα σημείο για την αγροτική οδοποιία. Έχουμε 4 ενότητες και βάζουμε πιπεράκι σε κάθε κοινότητα. Αυτό το πιπεράκι δεν φτάνει ούτε για τίποτα. Ήταν προτιμότερο όλο αυτό το έργο να ενσωματωθεί σε ένα έργο, να βρεθεί ένας εργολάβος, να κάνει έναν δρόμο στο τέος Δήμο Πτεριού, κεντρικό. Ένα στη Σούρπη, ένα στον Αριδερό και ένα στην Ανάβρα. Διότι έτσι θα μπορέσουμε. Αν κάνουμε τώρα με το πιπεράκι δεν γίνεται τίποτα. Και με τα μηχανήματα δικά μας, αυτό είναι που θα αποτύχουμε. Δεύτερον, δεν βλέπω μέσα σε αυτό το πρόγραμμα εδώ το σπουδαίο πράγμα τι θα γίνει με την με τη στέγαση των μηχανημάτων. Δεν είπαμε και την άλλη φορά, το είπαμε εδώ, προτεραιότητα. Έχουμε 64 μηχανήματα, δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Και τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τρίτον, δεν βλέπω τι θα γίνει με το κολυμπητήριο και με τον, καταράκτη, κάτι να προβλέπετε κάτι. Βλέπω μόνο για μια αποθήκη προμήθειας. Αυτή η αποθήκη προμήθειας φαντάζομαι θα είναι η υπάρχουσα κάτω εκεί πέρα. Θα ήταν προτιμότερο να προχωρήσουμε μία, έστω και μισή φέτος, στέγαση των μηχανημάτων μέσα εκεί να υπάρχει και η αποθήκη προμήθειας να είναι συγκεντρωμένο όλα μαζί, παρά κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Ένα, βλέπω όμως εδώ τα έργα. Δεν έχω και το άλλο, το συμπληρωματικό, τώρα το είδα εδώ πέρα για λίγο, δεν προλάβα, διότι μας τα δείτε ένα-ένα και τι θα κάνουμε κύριε Πρόεδρε, θα ψάχνουμε να τα βρούμε. Είμαστε στην πέμπτη, έκτη συνεδρίαση και δεν μπορούμε ακόμα αυτή τη στιγμή να βρούμε, μια άκρη. Επιτέλους, νομίζω ότι πρέπει να τα βρείτε κάποια φόρμουλα όταν κάνετε ένα συμβούλιο να είστε. Στέλνετε το θυματολόγιο και παραμονή. Πότε να έρθουμε εδώ, το Σάββατο ή Κρίστα.
Θέλετε την Παρασκευή να πούμε, Σάββατο ή Χριστό. Ο κύριο Φράγκο έχει δίκιο, θα κάνω μια διακοπή. Θα προσπαθήσω τα επόμενα σχόλια να γίνεται Τετάρτη. Για να υπάρχει τρεις μέρες εργάσιμη από του υπαλλήλου του Δήμου, να μπορούν να κάνουν καλύτερα εισηγήσει. Διότι όταν γίνεται Πέμπτη, επισέρει το Σαββατοκύριακο και δεν υπάρχουν εργάσιμε μέρες από του υπαλλήλου του Δήμου για εισηγήσει. Θα προσπαθήσω το μέλλον να γίνεται Τετάρτη. Δεύτερον, θέλω να πω το εξή. Σήμερα ήθελα στο Δήμο να ρωτήσω κατά ποιον να βρω υπεύθυνο. Ο διευθυντής, ο οποίος είναι και υπεύθυνος, ούτε στο ΚΕΠ ήταν, ούτε στο Δήμο ήταν. Δώσε το μια έγραφα τουλάχιστον να ξέρουμε πού θα το βρούμε. Είναι η γραφή ο Δήμαρχος, κάνει μια ερώτηση. Είναι η γραφή. Δεν είπα για σας τίποτα και δεν θέλω να απαντήσω. Λέω στον πρόεδρο. Αυτά είναι τα γραφή του πρόεδρου. Κύριε Δήμαρχε, έχετε δίκιο. Αλλά μπορούσε να πάτε στο γραφείο του Προέδρου που είναι η κυρία Αράπη, κύριο Γεωργιάκος και η κυρία Φιλοθόδωρο. Νομίζω εκεί θα μπορούσατε να πάρετε κάποια πράγματα. Μα εγώ ήθελα να ρωτήσω για τον προϋπολογισμό. Δεν ήθελα εκεί. Ξέρω που θα πάω για τον καθένα. Το ξέρω. Γιατί έχετε την πείρα και τα ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει κάτι να γίνει. Εντάξει. Αν και φτωχό το πρόγραμμα θα το ψηφίσω γιατί δεν αξίζει να μην πω τέτοια πράγματα. Αλλά κοιτάξτε. Δεν σας κοστολογώ σε τίποτα, είστε καινούργοι, του χρόνου θα τα πούμε για το καινούργιο. Τώρα δεν σας δίνω άλλες απαρτιών. Ο κύριο Τσόκας έχει το λόγο. Κύριο Τσόκας. Κύριε Πρόεδρε, προλογικά θα δηλώσουμε ότι παραδοχές του τύπου ότι είναι δύσκολη οικονομική κατάσταση. Κακή οικονομική συγκυρία δεν θα τις κάνουμε αυτές. Γνωρίζουμε όμως ότι η οικονομική αυτή κατάσταση επιτρέπει σε κάποιους ανθρώπους να έχουν πάνω από 600 δισεκατομμύρια στην Ελβετία. Και ο λαός μας να ζει στη φτώχεια και ο Δήμος μας να μην μπορεί να κάνει ούτε μισό έργο δηλαδή, για έναν δρόμο. Αυτό λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα τι εξειδικεύει. Εξειδικεύει τη σκληρή μονόπλευρη λιτότητα τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκαλα και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η πραγματικότητα των αριθμών είναι αμήλικτη και αποδεικνύει τι έχουμε. Έχουμε στάση πληρωμών του κράτους προς την τοπική διοίκηση. Αποδεικνύει ότι ο Καλλικράτης ήταν τελικά το τοπικό μνημόνιο και η ταφόπλακα για τους πρώην Δήμους και κοινότητες. Κύριε Πρόεδρε, το Εθνικό Πρόγραμμα δείχνει αριθμητικά αυτή τη φτώχεια και εξαθλίωση, αλλά δεν δείχνει τι τραβά ο Δημότης στα χωριά και στην πόλη με τους δρόμους, με τις υποδομές, με τα σχολεία. Δεν δείχνουν οι αριθμοί την αγωνία των Δημοτών μας που τρέμει το φιλοκάδιο άμα βρέχει, άμα χιονίζει, άμα μπαίνει φωτιά. Αν έρθει σεισμός, ομιγέννητο, όταν πρέπει να πάει στη δουλειά στο χωράφι και όταν βλέπει τα κτίρια των σχολείων να είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά και των δημόσιων υπηρεσιών. Το τεχνικό πρόγραμμα όμως στηρίζεται και πάλι όχι μόνο σε μειωμένους πόρους, αλλά και σε πόρους που δεν έρχονται και έχουμε εμπειρία γι' αυτό δεν έρχονται. Υπάρχουν 9 δισεκατομμύρια παρακρατημένοι πόροι που ποτέ δεν έφτασαν και ούτε θα φτάσουν ποτέ στην τοπική διοίκηση. Αυτή λοιπόν τη φτώχεια την αποδέχεστε κύριοι της διοίκησης του Δήμου και την ανακατανέμετε. Και γι' αυτό είστε υπόλογοι βέβαια. Θα μου πείτε και τι να κάνουμε. Φταίει η κυβέρνηση. Μα είστε και εσείς μέρος της κυβέρνησης, είστε εκλογική τους μηχανή και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σιωπάτε. Έτσι αποδέχεστε, στέλνετε τους προϋπολογισμούς να εκλειθούν και έρχεστε εδώ πέρα να μας τους φέρετε στη συνέχεια. Γιατί αντί λοιπόν να κλείσει το Δήμο και να καλέσει και τους άλλους Δήμους να κάνουν το ίδιο. Αντί να συνταχθείτε με το εργατικό κίνημα, προσπαθείτε με τα ψίχουλα να φτιάξετε ψωμί. Είναι όμως επιλογές αυτή η πολιτική, γι' αυτό και πέρα από την κρίνια και στην ουσία βάζετε πλάτη. Ακόμα και αυτά τα ψίχουλα δεν τα ιεραρχείτε σωστά. Δεν προβλέπετε αντιπυρική προστασία, υποδομές σε ζώνες και δρόμους. Δεν προβλέπετε αντισεισμικό σχέδιο. Τι κτίρια έχουμε, τι αντοχές, τι πρέπει να γίνει άμεσα και μακροπρόθεσμα. Δεν προβλέπετε αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Οδικό δίκτυο με προτεραιότητα που να είναι προσβάσιμο σε όλους και ασφαλές βέβαια. Τέλος, εμείς αυταπάτες δεν έχουμε ότι ακόμα και έτσι οι πάγιες, διαρκείς και ογκούμενες ανάγκες του λαού μας θα ικανοποιηθούν όσο κυριαρχούν στον τόπο αυτές οι πολιτικές που υπηρετούν τα κέρδη λογής αφεντικών είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε των δικών μας αφεντικών. Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους εμείς καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Το λόγο έχει ο κ. Πρανάς. Εντάξει, δεν θα μακρηγορήσω. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, να μην επαναληφθώ. Μια παρατήρηση. Δεν προβλέπετε κάτι
για το πολιτιστικό κέντρο αυτό που είναι ερείπιο, με το οποίο θα μπορούσαν να καλυφθούν κάλλιστα πάρα πολλές αίθουσες και να λυθούν πολλά προβλήματα και να γλιτώσουμε και από κάποια νίκια που πληρώνουμε. Δεν το βλέπω. Ανταυτού βλέπω μικρά έργα βέβαια, αποσπασματικά, δεν δίνουν κανένα μακρόχρονο στίγμα. Συμφωνώ ότι δεν αναφέρεστε καθόλου στο τρίγωνο αυτό που λέμε στην Όθρη, στο παραλιακό μέτωπο και στο Κουρί. Και ως εκ τούτου επιφυλάσσομαι. Δηλαδή θα δώσω την ψήφο. Μάλλον δεν θα το ψηφίσω. Ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Παραγιώτης. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για μισό λεπτό. Για το στεγαρμένο χώρο ήθελα να πω. Μην προχωράτε να κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι η διάλυση της εμπορευμανίγυρος. Όπως διαλύθηκε η Λάρισα, έτσι θα διαλυθούμε και εμείς. Μην προχωράτε, γιατί δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Είναι για λαϊκή αυτό που λέμε στο στεγαρμένο. Η λαϊκή είναι στον ίδιο χώρο θα γίνει. Πού θα γίνει. Στο χώρο θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε όταν έχουμε ιδέες. Εμείς σκεφτόμαστε για κάτι. Ο κύριος Καραγιώτης. Θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, το πρώτο που πήρε και έλαβε υπόψη, ναι, είναι το θεωρητικό ποσό το οποίο πρέπει να διατηρηθούμε. Προτίσαμε να είμαστε ρεαλιστές και όχι απλά μυροπόλοι. Σε ό,τι αφορά το ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική, σε ό,τι αφορά ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά, δεκτεί κάθε πρότασή σας και να την εξετάσουμε. Αλλά είπαμε κάτι. Πρέπει να κινηθούμε βάσει τα χρήματα. Να σας αναφέρω ότι το 50% και πλέον των χρημάτων αφορά δραστηριότητες παιδιών. Κύριε Τσανή, μιλήστε ότι δεν προβλέπετε κάτι για το Κουρί. Η παιδική χαρά η οποία βρίσκεται στο Κουρί και η οποία θα γίνει μια παιδική χαρά πρότυπο, είναι μέσα στα χρήματα. Διατίθενται 88.000 και παιδικές χαρές. Σημειωτέων ότι σήμερα θα έπρεπε να είναι ψηφιστέ. Αυτά ήταν υποχρεωμένα. Δεν κάνετε προσωπικέ συζητήσει. Υποχρεωμένοι. Δεν κάνετε προσωπικέ συζητήσει. Να διαλύσουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Τσανή, προσωπικά. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ακούσουμε λοιπόν ότι το ότι είμαστε υποχρεωμένοι θα έπρεπε από τέλη Ιουλίου με έγκριο που μα έχει σταθεί να τι έχουμε κλείσει. Εμεί αποφασίσαμε, επειδή υπάρχει μία νεότερη διαταγή, να πάρουμε να αξιοποιήσουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και λόγω του ότι μιλάει για υφιστάμενες παιδικές χαρές, να διαθέσουμε τώρα, μπορούμε να μιλάμε ακόμη για υφιστάμενες παιδικές χαρές, κάποια χρήματα. Σήμερα μπορούμε με αυτά τα χρήματα, αύριο ίσως να χρειάζονται πολύ περισσότερα. Προς ενημέρωσή σας, στα προγράμματα τα οποία καταθέσαμε τις προάλλες και αφορά το πρόγραμμα Φανταζής, εάν και εφόσον πάνε όλα καλά, οι παιδικές χαρές που θα γίνουν και οι διαμορφώσεις στα δημοτικά διαμερίσματα όπου προβλέπονται, θα αφαιρέσουν τον Δήμο για να χρησιμοποιηθούν αλλού. Να σας ενημερώσω ότι για την αγροτική οδοποιία ήδη προβλέπονται μαζί με τις διαβάσεις και την εσωτερική οδοποιία ποσό και τις διανοίξεις οδών, το οποίο φτάνει τις 77.000. Δεν είναι μικρό ποσό. Το ότι ο Δήμος μας είναι τεράστιος και ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα του δρόμου, μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε τα μηχανήματα του Δήμου, όπως όλο αυτό το διάστημα ήταν στο Πτελεό, στο Αχίλιο και συνεχίζουν να δουλεύουν εκεί και σε άλλα σημεία και θα κάνουν και αγροτική οδοποίηση. Προχωράμε σε κάτι το οποίο είπατε ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό εργαλείο. Υπάρχει κυρία αποτύπωση κοινόχρηστων χώρων στον Πτελεό. Για πρώτη φορά θα επιχειρήσουμε να κάνουμε κύρωση κοινόχρηστων χώρων και να δώσουμε λύσεις σε ένα μέρος όπου υπάρχουν πολλές αμφισβητούμενες εκτάσεις και το τι είναι κοινό που στο ΕΜΗ, στον Πτελεό. Θα το δοκιμάσουμε, θα δούμε τα αποτελέσματα και εδώ είμαστε να τα κρίνουμε για να τα κάνουμε σε περισσότερα σημεία αν χρειάζεται. Αναφερθήκατε στην κατασκευή της Λαϊκής και μιλήστε κύριε Τσανή, κύριε Πρόεδρε, για το ζήτημα των τοπικών προϊόντων, δημιουργία αγορών χωρίς μεσάζοντες. Αν θα υπάρχει αυτή η στεγασμένη αγορά, δεν αρνήθηκε κανένας που για αυτό το πράγμα. Δεν θα γίνει. Σε ό,τι δε αφορά για τις τουαλέτες, έτσι που ίσως λίγο υποτιμητικά το είπατε, το παζάρι του Αλμυρού μαζεύει δεκάδες χιλιάδες κόσμο και σήμερα δεν νομίζω ότι μας είναι τιμή να υπάρχουν δύο τουαλέτες. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα πολιτισμού. 351.000. Θα ήθελα πάρα πολύ να πιστέψετε ότι βασανιστήκαμε για το τι θα κάνουμε. Και απλά για να μην το αφήσω, για το γεροκομείο που
μιλήσετε στην Ανάβρα, να σας ενημερώσω ότι είναι η τελευταία φάση από έργο το οποίο ήταν συνεχιζόμενο. Δεν αποτελεί δική μας προτεραιότητα, αλλά με αυτές τις 8.000 οριστικοποιείται η νομιμοποίηση ενός κτηρίου, το οποίο είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, σαν γεωργόμενο. Ευχαριστώ. Ο Δίος Τσαπίδας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, βρισκόμαστε σε ένα τεχνικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 300.000. Συναντήσατε τις δυσκολίες κατανομής ενός ποσού σχεδόν μηδαμένου. Η περικοπή από τη ΣΑΤΑ, μιας και ρωτήθηκε πριν ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις, είναι περίπου στο 60% σε σχέση με το 10%. Αν θυμάμαι καλά, περίπου στο 60%. Προσπαθήσατε λοιπόν να φτιάξετε ένα τεχνικό πρόγραμμα με βάση αυτά που έχετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτά που φέρνετε σαν θέμα. Καταρχάς, μιλάτε για χώρους υγιεινής στην Πορπανίδη. Υπέγγιση του τεχνικού πρόγραμμα το 14. Δεν περπάτησε γιατί υπάρχει πρόβλημα στην έκδοση του κουτουπικής αδείας. Και θα πω τον κύριο Δημήτρη να το δει, να το ψάξει. Γιατί? Γιατί αν πάμε να φτιάξουμε χώρους υγιεινής στην Πορπανίγυρη, πρέπει να τις φτιάξουμε από την πάνω μεριά. Από την πάνω μεριά, τι κάτω έχουμε. Από τις εργατικές κατοικίες. Από την πάνω μεριά, το μόνο υπόπεδο που υπάρχει εκεί είναι αυτό που είναι στην πυροσβεστική. Πολλά είναι οικονομικά. Δείτε τι μας πει. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Εγώ θα γίνει επάφηση σε αυτές τις κάτω. Ωραία, εντάξει, θα το δείτε. Θα το δείτε. Τώρα, πάμε λίγο στις προτάσεις. Κύριε Τέσπα, στις προτάσεις. Στις προτάσεις που καταθέσουμε. Από τις 300.000 από τις 300.000 που έχετε να διαγυριστείτε για το τεχνικό πρόγραμμα, βλέπω ένα περιφρό ποσό 13.000 για τη μελέτη λοιπόν των χωρών υγιεινής, των χώρων υγιεινής στην Πορπανίδη και τη στεγασμένη λαϊκή. Τι τώρα μάστε. Δεν έπρεπε να δεσμεύσετε ένα ποσό για μελέτες που έχουν σχέση με αυτά που εσείς θέλετε να επιβλήσετε στο Δήμο. Δεν ξέρω τι είναι ποιος θα πάει. Και ο καιρός έρχεται και θα περνάει. Κάναμε μια εκδήλωση για τον τουρισμό και σας έδωσα και τα εξή. Αυτό είναι τίποτα. Δηλαδή μείναμε εκεί ότι ζητήσαμε το τελευταίο τσάρτερ από το αεροδρόμιο Κιάλου και σταματάμε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Καταρχάς έκανε προτάσεις και ο κ. Τσάρτερ. Θα σας πω κι άλλα. Το χώρο αξιοποίησε έξω από το κουρί. Τα δημοτικά κίνητα που είναι σπουδαϊκά, είναι ο πρώτος τρέμας, το φιλολόγιο Μαργυρόπουλο. Το υπόλοιπο που βρίσκεται στην είσοδο του Αχιλίου. Δεν υπάρχουν θέματα που θα μπορούσατε να δεσμεύσετε χρήματα για να εκπονηθούν μελέτες, ώστε να είστε έτοιμοι για να εντάξετε προτάσεις, προγράμματα. Το παραλιακό μέτρο. Πήγατε μια βόλτα στον Άγιο Δημήτριο να δείτε αν μπορείτε να κάνετε μπάνιο. Αν υπάρχουν προβλήματα, αν μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Επανακαταλογισμός γραμμής Αιγαίου παραλίας Αχιλίου και Αγίου Δημητρίου. Πήραμε απόφαση στο προηγούμενο συμβούλιο. Στην προηγούμενη δημοτική αρχή για αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι νέο και την πάει ως συνεχιζόμενο. Τον απάντησα. Βλέπω λοιπόν ότι έχει γίνει μια κακή κατανομή των 350.000. Συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ λίγα, δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, είναι μια γενικότερη κατάσταση. Όμως δεν βλέπω κάτι που να μου δίνει το δικαίωμα να πω τη σκέψη σας, το όραμά σας και αποτυπώνεται στο δικό μου πρόγραμμα. Εμείς λοιπόν δεν ξέρω τα καμπιάλια, οπότε δεν μπορώ να ψηφίσω το δικό μου πρόγραμμα. Και έτσι υπάρχει μέσα τα συνεχιζόμενα που αναγκαστικά θα μπορούσα και να τα ψηφίσω, γιατί είναι τα μέσα, αλλά δεν γίνεται διαχωρισμός. Επομένως, θα πάρετε την αντίθεση. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω. Κύριε Πρόεδρε, να
χρήματα για τη στεγανοποίηση των οροφών των δημοτικών σχολείων των Ιππιακούγεων. Δεν πρέπει να βάλουμε λίγα χρήματα, έστω κύριε Βουστά, για την αγροτική οδοποιία. Καλά είναι τα οράματα, όλοι τα συμμεριζόμαστε, όλοι συμφωνούμε. Αλλά πιστεύω για να κάνουμε μια μελέτη μόνο ενός δημοτικού βαθμού, δεν φτάνουν και τα 300 ευρώ. Ούτε 1000 ευρώ δεν θέλω. Ούτε 1000 ευρώ δεν ξέρετε το θέμα. Καλή κάνετε διαλογική συζήτηση. Αποδείχτε και εσύ και με λέτε ίδια ώρα. Προ εμένα να το πρόεδρο. Η μελέτη του λαθρού είναι 1000 ευρώ. Καλό. Εγώ πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι το τεχνικό πρόγραμμα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Και ο κατατερματισμό που επικαλούνται για την πολύ πιστοτή γίνεται για μένα δεν ισχύει. Και καλώ διότι παίρνουν χρήματα σε τύπου αντιστηρίξεω. Δηλαδή δεν πρέπει να βάλουμε χρήματα. Θα πέσουν τα ντουβάρια για να μας πλαγώσουν. Θα μείνουμε στα οράματα. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ. Εγώ του λόγου, κύριε Νικόλα, να πάρω μια τοποθέτηση σαν δημοτικό σύμβουλο. Προεδρεύει ο κύριος Γεωργιάδη. Άκουσα τον κύριο Κατσικτιάκο, τον κύριο Σαμπίρα, τον κύριο Δήμαρχο Κόεν Ράπο, τον κύριο Ζόλεχα. Θα ήθελα να τοποθετηθώ και να πω. Πότε εφαρμόστηκε το τεχνικό πρόγραμμα 25 χρόνια στο Δήμο? Ουδέποτε. Είναι όλα τυπικά πράγματα στα χαρτιά. Τα γράφουμε για να συζητάμε. Άλλα γράφουμε και άλλα κάνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια. Ουδέποτε εφαρμόστηκε τεχνικό πρόγραμμα αυτά που καταγράφεται. Εάν ο κύριος Ζεσερίδης από αυτά που γράφει κάνει το 30% στο τέλος του έτους. Ναι, κύριο Δήμαρχος. Γιατί βλέπω ότι οι τοποθετήσεις και ονοροπόλα πράγματα μερικών οι οποίοι διτελέσαν και θέσεις είναι πράγματα ξεπερασμένα. Ουδέποτε εφαρμόστηκε τεχνικό πρόγραμμα. Λέγαμε αλλοντική οδοποιία στο Μπακλαδί, δεν έγινε. Αλλοντική οδοποιία στο Αχίλιο, δεν έγινε. Έργα εκεί, δεν έγινε. Άρα λέγαμε άλλα κάναμε όλα αυτά. Για να λέμε την αλήθεια και να μην πετάμε φωτοβολίδες στα δημοτικά συμβούλια. Να γίνουμε πραγματιστές για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το τόπος αυτός εδώ. Όχι κουβέντες στα καφενεία και πολιτική μόνο. Και αυτό που σας είπα στην αρχή, το ζω δύο μήνες. Η δημόσια διοίκηση είναι αυτή που πάνε να αλλάξουν εκεί και δεν μπορούν να την αλλάξουν. Φοβάται ο υπάλληλος του Δήμου, μην το αφαιρέσει το θέμα, ο υπάλληλος από την αποκέντρωση της διοίκησης. Αυτή είναι η Ελλάδα που ζούμε. Φοβάται ο Δήμος να παραγγείλει ένα εργαλείο γιατί δεν έχει κάνει σύμβαση και κωδικό υπηρεσία. Και ο ιδιώτης πάει και το αγοράζει το 1/3 του τιμή απ' έξω. Αυτή είναι η Ελλάδα που ζούμε. Αυτή πρέπει να αλλάξουμε. Αν δεν την αλλάξουμε, φεύγουν οι άλλοι μπροστά. Αν δείτε τα Νόμπελ, τα παίρνουν και οι Βρετανοί οι Αμερικάνοι. Όλα τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, ούτε τα Ευρωπαϊκά παίρνουν. Γιατί κάνουν έρευνα. Και αν πας στα Αμερικά πανεπιστήμια απ' έξω, θα δεις μόνο πογιές. Και αφήσεις κολλημένε. Αυτή είναι η Ελλάδα που ζούμε. Λοιπόν, τελείωσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθένας βάσει τη φιλοσοφία του, βάσει αυτά τα οποία πιστεύει, βάσει τα οράματά του, καταθέτει σήμερα και την άποψή του. Εγώ ακούγοντας όλες τις τοποθετήσεις, τις οποίες έχουν τις απόψεις του καθενός, θέλω να πω το εξής μου και αναφέρομαι στον κύριο Τζανί. Κύριε Τζανί, η φαντασία σου δική σας τη θεωρώ πάρα πολύ φτωχή. Αναπτύξετε ένα θέμα της τάξης των 5 εκατομμυρίων, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα 445.000 ευρώ. Αυτά μπορούμε να καταρτήσουμε σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα. Σας πληροφορώ ότι είναι αυτή η φιλοδοξία. Η συνοικία μας ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο το 2015. Αυτό θέλω να πιστεύω.
όπως εσείς πιστεύετε σήμερα για τα δρομεία που μπορούμε να φτιάξουμε, πιστεύετε για συμμετοχές και γεωροκομεία στην ανάπλαση υπόπεδο το οποίο το έχουν παραχωρήσει το γεωροκομείο, είπα το γεωροκομείο, το οποίο το γεωροκομείο αυτό ήδη τα υπόπεδα τα έχουν παραχωρήσει σε κάποιους ιδιώτες οι οποίοι δεν πήγαν να τα πάρουν στην ανάπλαση, τα οποία σήμερα τελείωσε αυτό το θέμα και το γεωροκομείο είναι και πάνω σαν Μαδρί. Λοιπόν, αυτά πιστεύετε ότι μπορούν να υπάρξουν συνέχιση ενός τεχνικού προγράμματος. Και βέβαια η φιλοσοφία τη δική σας με τη δική μας είναι διαφορετική. Εσείς θα έχετε κάνει ένα τεχνικό πρόγραμμα πάλι με 400.000, απλώς και μόνο θα αλλάζετε κάποιους κωδικούς και εκεί που λέγατε χωρίς θα βάζετε περισσότερα χρήματα και λέγαμε πρώτα θα βάζετε λιγότερα. Αυτή είναι η γενικότερη φιλοσοφία. Αυτό όμως που πρέπει να χρειάζεται σε εμάς και να το αναγνωρίζετε έχει μια πολύ σοβαρή τοποθέτηση και όχι κανένας και δεν την ακούσατε. Έχουμε ένα κτίριο εδώ και 15 χρόνια, 20 χρόνια που είναι δίπλα στο πολιτιστικό κέντρο και το οποίο αυτό το κτίριο είναι αυτή τη στιγμή διαλυμένο και προχωρούμε να κάνουμε συστατικές μελέτες για αυτό το κτίριο και έρευνα προστατικών για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και να είμαστε ρεγιστές και να μιλάμε εδώ πέρα μέσα για πράγματα που είναι. Όπως πρέπει να αναγνωρίσετε ότι είμαστε μια δημοτική αρχή 1,5 μηνός και έχουμε καταθέσει σήμερα πρόγραμμα της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ τη βιοκλιματική αναβάθμιση της Ανάβλας. Αυτό το οποίο λέτε για γεωκομείο, εμείς το έχουμε επεκτείνει αυτό σε νέες πρωτόγνωρες για την περιοχή μας ενέργειες. Και αυτό πρέπει να σας εντυπωσιάζει. Και ένα δεύτερο το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή και δουλεύετε αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο πρόγραμμα. Τη 1.800.000 ευρώ που είναι το πρόγραμμα Παρταζής. Και σας πληροφορώ μέσα στις 5 Δήμους που κατέθεσαν το πρόγραμμα κατέβηκαν στο ΚΑΠΕ, είναι μόνο ο νέος Δήμος Αγμυρού που καταθέτει σήμερα πρόγραμμα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και είμαστε 1,5 μήνα δημοτική αρχή. Είναι αλήθεια αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει περισσότερο, είπαμε ότι έχουμε σεβασμό. Δεν καπνευόμαστε έργα της δημοτικής αρχής της προηγούμενης. Προσπαθούμε να τα συνεχίσουμε. Προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε και βρισκόμαστε σε μια συνεργασία και σεβόμαστε την προσφορά της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Αλλά δεν πετάμε στα σύννεφα για να πούμε σήμερα ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα κάνουμε. Τα λεφτά ποιος μας θα δώσει. Εκεί θα τα δάμε. Εκεί υπάρχει δραστηριοποίηση, υπάρχει χτύπημα στην πόρτα, υπάρχει παρέμβαση, υπάρχει φιλοσοφία γενικότερη να βρεθούν τα χρήματα για να τα κάνουμε. Και σε αυτό σας πληροφορώ ότι έχω κάνει σήμερα 4-5 επαφές που υπάρχουν, τηλεφωνικές επαφές βρίσκουμε 2-3 φορές την εβδομάδα με πολλές ώρες, γιατί δεν ήμουν είχα υποχρέωση μας να συνεχίσουμε αυτά τα έργα, είναι να σώσουμε και ένα έργο. 10 εκατομμυρίων ευρώ στη Σούρπη. Ναι, Δημαρχέ, είναι αλήθεια αυτό. Να το σώσουμε αυτό το έργο, γιατί αυτό το έργο είναι αυτή τη στιγμή καταφέρω από τη ΜΟΔΕ και είναι στο ημέρα μέσα στο οποίο. Δεν υπάρχει ΜΟΔΕ. Η ΜΟΔΕ το πέταξε το έργο τον Απρίλιο μήνα. Ποια ΜΟΔΕ? Μέσα σε 20 μέρες πώς θα καταθέσεις 4 εκατομμύρια ευρώ.
θέλει μια διαδικασία χρονοβόρα, επίπονη και μετατέλεση και με σταθερότητα. Και να το πιστέψεις. Δεν είναι ότι καθόμαστε εδώ πέρα και λέμε μεταθέσαμε 3 εκατομμύρια και 2. 52 κάναμε εμείς και δεν είχαμε την έμφαση τι θα κάνουμε και τι θα φτιάξουμε. Πρέπει να έχουμε δει και μερικές αλήθειες. Βεβαίως και είστε 2 μηνών από την Κερκίδα. Βεβαίως και δεν σα πιστεύει κανένα ότι κάνατε 5 εκατομμύρια σε 2 μήνες. Ακόμα δεν μπορείτε να καταθέσετε προπολογισμό. Όπως λέτε ότι είναι δύσκολα. Αλλά να έχουμε και μερικές αλήθειες. Αλλά δεν μπορώ να ακούω εδώ μέσα έργα τα οποία είτε και με προβλήματα εντάχθηκαν να μην τα στηρίζει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και να μην συμφωνούμε. Όλοι πρέπει να τα στηρίξουμε. Και δεν θα ήθελα μάλλον, δεν μπορώ να το επιβάλλω, να αρχίσουμε εδώ πέρα, δεν έγινε εκείνο, εκείνη η πορεία, δεν έγινε όλοι. Όλοι θα τα στηρίξουμε. Για να πάμε μπροστά. Θέλει συνένεση και όλοι μαζί να προχωρήσουμε. Και παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, όταν θα μιλάω, ο κύριος Καλάζος να μην απαντάει. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι για εσύ, γιατί δεν θα πρέπει να κλείσω και να το ολοκληρώσω από το θέμα. Είμαι από του ανθρώπου, κύριε Χατζηγιάννη, που δεν έχετε καταλάβει καλά ότι εγώ μέσα από αυτή την αίθουσα είμαι πάρα πολλέ φορέ και είμαι πάρα πολύ ψυχρό με αυτό λέω. Και αναγνώρισα την προσφορά τη δική σα και σε έργα και είπα ότι αυτά τα έργα αφορούν την προηγούμενη δημοτική αρχή. Άρα αυτό το οποίο συζητάτε μια ώρα και λέτε διαπράγματα μια ώρα είναι άστο. Αυτό το οποίο θέλω αυτή τη στιγμή να αναφέρω είναι ότι από την πλευρά τη Μόδα, η οποία ήσαν μέχρι τώρα 4 φορέ, ένα λεπτό, να ολοκληρώσω και μην έρθει τι λέει φορέ. 4 φορέ για το εντελειοστάσιο που πρέπει να γίνει μεταξύ πλατάνων. Το οποίο δεν είναι η Μόδα. Ωραία, αυτή τη στιγμή δεν είναι η εταιρεία η Μόδα. Είναι στη Ριανκούρ. Είναι στο θέμα τη Ριανκούρ. Ίσως δεν έχετε πάει καμιά φορά κάτω, ίσως φορές δεν έχετε πρόσεξε κανένα έργο, δεν τα γνωρίζετε αυτά. Από εκεί έφυγε τον Απρίλιο μήνα. Μετά τα γνωρίζετε. Και αυτό είναι ικανό. Από τη στιγμή την οποία αυτή τη στιγμή σας έστειλε 3 φορές και μίλησε και μαζί με τον κύριο αυτόν, ζήτησε να πάτε το έργο αυτό λόγω των εκλογών, λόγω αυτών των δυσκολιών του δικού σας, δεν καταθέσετε, δεν αγοράσετε το υπόμενο για να γίνει το αντιοστάσιο. Αυτό αναφέρω και είναι ένα έργο προς απένταξη. Γιατί περιμένουμε 8 μήνες να γίνει αυτό προς το τόπο. Και η βοήθεια δικιά σας είναι σημαντική, αν μπορείς να βοηθήσεις αυτό. Δεν διαφωνώ με το έργο αυτό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Εγώ δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή 25 πετάξαμε. Βεβαίως και υπήρξε μελέτες. Βεβαίως και υπήρξε. Αλλά έγιναν αυτά τα πράγματα. Γιατί εσείς ξεχάσατε να τα στείλετε αυτά τα έργα. Αυτό το έργο τη βιοκλιμητική αναβάθμιση που ήταν τη Ανάδα. Το οποίο αυτό το έργο δεν έγινε με την ίδια τη δικιά σα. Και υπήρχαν καταγγελίες από τον πρόεδρο τη Ανάδα τότε και θυμάστε ότι βγήκαν στα ραδιόφωνα και βγήκαν στη τηλεόραση. Δεν με αφορά αυτό το θέμα. Δεν με αφορά αυτό το θέμα. Δεν με αφορά αυτό το θέμα. Όχι, δεν με αφορά αυτό το θέμα. Αποποιήθηκε το γραφείο προγραμματισμού τη ΕΚΑ. Ένα δεύτερο σημείο που μπορούμε να φέρουμε είναι το έργο του Μπαρτατζή αυτή τη στιγμή. Είναι ένα εκατομμύριο για να πλάσει το οποίο δεν έκανε τίποτε. Είναι 500.000 για αθλητικά έργα τα οποία δεν έκανε τίποτε και είναι 300.000 για πλατή, για αγροτικούς δρόμους που δεν έκανε τίποτε. Προσπαθούμε αυτά να τα εντάξουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτό είναι το εθνικό πρόγραμμα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέσα στο εθνικό πρόγραμμα θα υπάρξουν αναμορφώσεις μέσα στο 2015 να ενταχθούν νέα έργα και να γίνουν νέες προσπάθειες για την αξιοποίηση. Δεκτές είναι όλες οι παρατηρήσεις που υπάρχουν εδώ μέσα. Έχουμε τα αυτιά, έχουμε τη γνώση, έχουμε τη θέληση να συνεχίσουμε και να κάνουμε έργα. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα. Κύριε, νομίζω έχουμε κλείσει. Ναι, μια κουβέντα. Εδώ πέρα δεν έχουμε ανταγωνισμό, τι και πώς και λοιπόν. Δεν γίνεται έτσι πρόοδο, δεν γίνεται ανάπτυξη. Όταν αρχίζουν τα προσωπικά. Όταν αρχίζουν τα προσωπικά. Εδώ θα μας δείξει το τέλος. Αφήστε εδώ το τέλος. Ωραία, ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Και ξεκινάμε στην ψηφοφορία για το. Εδώ πρέπει να πάρουμε θέση για το ειδικό πρόγραμμα. Μπορεί να τοποθετηθείτε, αλλά έτσι παλιό δεν θα αλλάξει το πρόγραμμα. Δεν είναι και τώρα θα κάνετε ερώτηση.
Εγώ δεν μιλάω. Να ξαναδώσουν την ψυχομιλία. Να πάρουν σε όλο το μήνυμα. Κύριε Πρόεδρε, ζητήσα, εάν δεν αγαπώνται, καλέσατε τους τοπικούς πρόεδρους των δημοτικών διατηρησμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν λόγο. Άκουσε για το χωριό. Τους ρωτάς τι. Ναι, δεν έχουν προσπαθήσει. Όταν ρώτησα ποιος θα μιλήσει, δεν σου πρόσωπο πιέζει. Όμως συγκρίσατε από τους Δημοτικούς Συμβούλιους. Τι μου λέτε μόνο. Ο κύριος Τσόκας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Καλές, ναι, περνάει κατά προψηφία.